11 και θα αρχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο του Αμός. Σελίδα 811, βιβλίον Αμός, με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Οι λόγοι του Αμός, ως τις ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες ο Ιεροβοάμ, Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν ο Κύριος, θέλει βρυχή σε εξιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και κατοικίε των ποιμένων θέλου συπενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει ο Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής, διότι λώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον του Αζαήλ και θέλω καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της παιδιάδος Αβέν και τον κρατούντα των Σκύπτρων από του οίκου Εδέν και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τα τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής, διότι εχμαλώτησαν το λαό με εχμαλωσίαν τελείαν, για να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόν. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής και θέλω εξολοθρεύσει τον κάτοικον από τη Αζώτου και τον κρατούντα το Σκύπτρον από τη Ασκαλώνος και θέλω στρέψει τη χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής, διότι παρέδωκαν το λαό μου σε εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν εθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνία αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να κατάπαυστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επιθεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει τη μορία αυτών, διότι διέσχιζαν τα σεκιμονούσα της Γαλαάδ δια να πλατείνωση το όριον αυτών, αλλά θέλω ανάψει πύρη στο τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης με τα αναμοστροβίλου εν την ημέρα της θιέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει σε εχμαλωσίαν αυτός και οι άρχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτών, διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξαποστείλει πύρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα φόβου, με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχους σάλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κρητήν εκ μέσω αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, διότι κατεφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτού στα μάταια αυτών κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επί τον Ιούδα και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, διότι επόλυσαν των δίκαιων διαργύριων και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων ή την εσποθούση να βλέπουσι την κόνη της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκκλίνουσι την οδόν των πενήτων. Και ο Υιός και ο Πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωσι το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζωσι πλησίων παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσι εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυνσταυμένων. Αλλά εγώ εξελόθραυσα τον αμοραίο απέμπροσθεν αυτόν, το οποίο το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως ιδρύς, και υφάνησα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τα ζέζας αυτού υποκάτωθεν.
Και εγώ σας ανεβίβασα εκεί σε Αιγύπτου και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, δια να κληρονομήσετε τη γη των Αμοραίων. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των εανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δεν εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προστάξετε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε, δου εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως. Και ο Ανδρίος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού, και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού, και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, και ο ταχύπους να εκφύγει, και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού, και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος, γυμνός, θέλει φύγει εν εκείνη τη μέρα, λέγει Κύριος, αμήν. Αμός. Αμός είναι ένας προφήτης, το όνομά του σημαίνει φορτίον, τον οποίο ο Θεός εκάλεσε. Δεν ήτανε απαρχής προφήτης, μάλιστα ο ίδιος λέει, εγώ δεν ήμουν προφήτης ούτε υιός προφήτου. Δεν είχα καμία σχέση με αυτά. Αλλά ενώ ήμουν βοσκός και μάζευα σικομουριές, ο Κύριος με έλαβε, όπισθεν του ποιμνίου και είπε ο Κύριος προς εμέ, είπαγε προφήτευσον στο λαό μου Ισραήλ. Ανήκει στη φυλή του Ιούδα. Ήταν βοσκός, μάζευε σικάμινα και κάποια στιγμή ο Θεός τον επισκέφτηκε. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν ας πούμε σαν σήμερα οι θεολογικές σχολές, στις οποίες πήγαιναν οι άνθρωποι, γνώριζαν το Λόγο του Θεού, από εκεί βγήκανε και οι προφήτες, αλλά βγήκανε και οι νομικοί και αργότερα και οι Φαρισαίοι. Από το Σαμουήλ ξεκίνησε αυτό. Ο Σαμουήλ έκανε την πρώτη, θα λέγαμε, σχολή προφητών. Όχι ακριβώς, δεν μαθαίνεις να προφητεύεις βέβαια, αλλά μαθαίνεις το Λόγο του Θεού και ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι προφήτες όσοι είχαν το χάρισμα το προφητικό. Όμως με τον Αμός έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Και έγινε κάτι τελείως διαφορετικό για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός τον εξέλεξε, δηλαδή αν και δεν είχε καμία σχέση με αυτά, τον εξέλεξε για να τον χρησιμοποιήσει στο έργο του. Ύστερα τον έστειλε, αν και εκ της φυλής Ιούδας, στις 10 φυλές του Ισραήλ. Τον έστειλε στο βόρειο Ισραήλ, στις 10 φυλές του Ισραήλ. Και τέλος, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός αρέσκεται στο να χρησιμοποιεί ανθρώπους που δεν έχουν τις προδιαγραφές. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη αυτό είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα ότι στην Εκκλησία τη δική μας δεν υπάρχει κανένας που να έχει σπουδάσει. Κανένας που δεν να είναι θεολόγος. Κανένας που να έχει ασχοληθεί. Και αυτό είναι το θαύμα, αλλά και οι ενέργειες του Θεού. Είναι μεγάλο θαύμα. Να βλέπεις ένα νεαρό παιδί τώρα να κηρύττει και το κήρυγμά του να συντρίβει τις καρδιές των ανθρώπων. Να διδάσκει, να έχει το χάρισμα της διδασκαλίας και να μένεις έκπληκτος. Αλλά έτσι εργάζεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος δεν λαμβάνει υπόψη του προϋποθέσεις, επιμορφώσεις και ικανότητες ανθρώπων. Από παλιά και τώρα, ο Δαβίδ δεν ήταν κανένας στρατηγός και τον έκανε βασιλιά, τον προήγαγε σε βασιλιά, βοσκός ήταν και αυτός και τον έκανε βασιλιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν έχει ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, από τις επιμορφώσεις των ανθρώπων. Έχει ανάγκη από την καρδιά του ανθρώπου και από το ζήλο του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος είναι ζηλωτής, ο Θεός θα βρει τρόπο να τον εκπαιδεύσει. Αλλά και ο Σαούλ, ο οποίος αργότερα Παύλος, και ο Σαούλ, ο οποίος είχε σπουδάσει θεολογία, αυτά τα οποία σπούδασε, ο ίδιος λέει ότι ήταν ζημιά για αυτόν. Και είναι πραγματικά ζημιά. Οι γνώσεις που σου δίνουν οι άνθρωποι είναι ζημιά. Γιατί μπορεί να είναι από τα 10 τα 9 σωστά, το ένα όμως να κάνει, το λάθος να κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και θέλουμε και πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, αλλά και εμείς το θέλουμε, τα χαρίσματα και οι διακονίες και το έργο του Θεού να γίνεται από ανθρώπους ζηλωτές, από ανθρώπους πιστούς και από ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού και στο έργο του Θεού. Με μία λέξη, από ανθρώπους επιμελείς. Η δε επιμέλεια είναι πάρα πολύ σοβαρό, χαρακτηριστικό, απαιτούμενο από τον Θεό για όσους εργάζονται το έργο του Θεού. Εδώ δεν θέλω να προσθέσω και το εξής.
στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, στις μέρες μας δηλαδή, ο Θεός εργάζεται με όλους. Είναι γραμμένο και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Με όλους εργάζεται. Είναι μια ιδιαίτερη εκκλησία, η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, στην οποία θέλουμε να μοιάσουμε. Δεν λέμε ότι είμαστε, ως προς τους χρόνους πιστεύουμε ότι είμαστε. Πιστεύουμε. Αλλά ως προς τις ικανότητες και την παρουσία του Θεού, νομίζω ότι απέχουμε μακράν ακόμη. Αλλά ελπίζουμε, προσευχόμαστε, πιστεύουμε ότι μέρα με την ημέρα, εφόσον μένουμε στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, και το τονίζω, γιατί όταν υπησέλθει στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην εκκλησία, το κοσμικό φρόνημα, η εκκλησία τελειώνει. Πάει, τέλειωσε. Από τη στιγμή που θα μπουν στην εκκλησία βαψίματα στα μαλλιά, βαψίματα στα μάτια, και δεν υπάρχει διδασκαλία αντίθετη, παντελόνια, σκουλαρίκια, οι άντρες να έχουν κοτσίδες, μακριά μαλλιά, να φοράνε, να μπει ο κόσμος δηλαδή μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και στην εκκλησία του Χριστού και στην οικογένεια τη χριστιανική, από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και χαλάνε. Χαλάνε, διαφοροποιούνται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, να μένουμε στον αγιασμό. Βέβαια, ο αγιασμός δεν είναι νόμος. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό. Γι' αυτό ποτέ σε κανέναν δεν μπορούμε να πούμε μη το κάνεις έτσι, μη το κάνεις αλλιώς. Αυτό δεν είναι δουλειά δική μας, αυτό είναι δουλειά του Χριστού. Η δουλειά η δική μας είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Να λέμε το Λόγο του Θεού, και από εκεί και πέρα ο Χριστός εργάζεται και στις καρδιές των αδελφών μας, όλων μας, και ο Χριστός ενεργεί. Και ανάλογα με το ζήλο που ο καθένας δείχνει, ο Θεός κάνει χάρη. Θέλω λοιπόν να το τονίσω αυτό, ότι ο αγιασμός δεν είναι νόμος. Δεν μπορείς με τον νόμο να επιβάλλεις. Ούτε στα παιδιά μας, ούτε σε κανέναν. Να του πεις, να πεις στο παιδί σου, κάνε αυτό. Δεν γίνεται, δεν το κάνει. Κάνε το άλλο, δεν γίνεται. Με τον νόμο και με τις εντολές της ανθρώπινης τίποτα δεν γίνεται. Και αυτό θα πει χάρης. Ότι ό,τι γίνεται στη ζωή μας καλό, γίνεται κατά χάριν από τον Χριστό. Προσευχόμαστε, ακούει ο Θεός, κηρύττουμε, διδάσκουμε, ακούμε όλοι μας, και ο Θεός ενεργεί στις καρδιές μας. Και πώς ενεργεί? Κατάλληλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού, το πρώτο που συμβαίνει σε αυτούς είναι ανοίγει ο Θεός την καρδιά τους, διήνυξε λέει την καρδία της Λυδίας για να προσέχει, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, για να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Γιατί όταν ακούμε αλλά το μυαλό μας είναι κλειστό, η προσοχή μας είναι αλλού, το λόγος του δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μοιάζουμε με την πατημένη γη που σπέρνεται ο σπόρος, αλλά έρχονται τα πετεινά του ουρανού, το παίρνουν και δεν καρποφορεί, δεν πιάνει. Να προσέχουμε, αλλά αυτό είναι χάρης. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι να είσαι προσεκτικός. Αυτό έτσι δεν γίνεται. Όσο και να έχω προσπαθήσει στα παιδιά μου μικρότερα και σε αδελφούς αργότερα να επιβάλλω κάτι, έχω αποτύχει. Πολύ λίγες φορές βέβαια. Αλλά έχω αποτύχει. Και τώρα δεν ξαναπροσπαθώ. Αλλά εκείνο που κάνω είναι, και θέλει ο Θεός να κάνουμε όλοι μας, να προσευχόμαστε, και ο Λόγος του Θεού θα είναι αυτός που θα ενεργεί στις καρδιές των πιστευόντων. Ο Αμός λοιπόν έχει ένα τέτοιο μεγάλο φορτίο. Να πάει στο Ισραήλ, αν και αυτός είναι από το Ιούδα τη φυλή, χωρίς να έχει τις περγαμηνές, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, των προφητών από σχολές, να πάει να προφητεύσει και να προφητεύσει πράγματα δύσκολα, όπως θα δούμε. Αλλά αυτός που τον στέλνει, αυτός και θα ενεργήσει. Και αυτή είναι η εμπιστοσύνη μας. Και πρέπει πολλές φορές να το τονίζουμε, καθένας τον εαυτό του αλλά και καθένας τον άλλον, ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού και το Θεό. Εάν δεν εμπιστευτούμε τον Χριστό και το Λόγο Του, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί ποτέ να ευχαριστήσει, να ευαρεστήσει το Θεό. Δεν μπορείς να τον ευαρεστήσει το Θεό. Όταν προσευχόμαστε πρέπει να πιστεύουμε. Αλλά και η πίστη δεν είναι νόμος. Δεν είναι πρέπει εγώ θα πιστεύω τώρα, θα αυξήσω την πίστη μου τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Κύριος να μας αυξήσει την πίστη. Ή θα αγαπάω τώρα τον αδερφό μου. Δεν γίνεται έτσι.
Κύριος να μας δώσει αγάπη. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ευλογημένη, Άγια, που η ελπίδα της είναι ο Χριστός και το περπάτημά της στηρίζεται στις ενέργειες του Θεού. «Εις τον Θεό πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε», λέει ο Χριστός. Αυτό είναι. Στο Θεό θα πιστεύετε ότι σας φροντίζει και σε μένα θα πιστεύετε ότι θα ενεργώ. Αυτή είναι η ζωή μας. Και μην παραβλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, το θέμα της πίστης στην προσωπική μας ζωή. Όχι μόνο αυτό και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά και το Λόγο του Θεού που θέλει ο Θεός. Αλλά η πίστη είναι πολύ εναρχικό, είναι βασικό στοιχείο. Είναι το πρώτο βήμα για να περπατήσουμε. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Ούτε να σωθεί, ούτε να διατηρηθεί η πίστη, η σωτηρία του. Δεν γίνεται χωρίς την πίστη. Ούτε να πάρει, αλλά ούτε και να δώσει. Ούτε και να έχει, ούτε και να χαρίσει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει χωρίς πίστη ο άνθρωπος. Και η πίστη, αδερφοί αγαπητοί, εκδηλώνεται πρώτα-πρώτα στη σχέση σου με το Θεό. Ο Αμός έχει εμπειρία με το Θεό, έχει σχέση με το Θεό. Πάει, τέλειωσε. Λέει, εγώ ήμουν βοσκός και ήρθε ο Κύριος και μου έδωσε εντολή. Πώς ήρθε τώρα, τι να σου εξηγήσω, ήρθε όμως. Και πιστεύεις τα λόγια του, δεν μπορώ να μην πιστέψω αφού ήρθε και μου μίλησε. Ξέρεις τι θα πει να έρθει και να σου πει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Αλληλούια. Και να σας πω, αυτό είναι το λιγότερο. Να βλέπεις να ενεργείς τη ζωή σου. Αυτό κάνει ο Θεός, θέλει να μας αυξάνει και στην πίστη. Γι' αυτό δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την πίστη, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και εκείνο που είναι συχνό σφάλμα δικό μας είναι ότι πιστεύουμε μερικά πράγματα, αλλά δεν πιστεύουμε άλλα. Πιστεύω ότι με βόηθησε ο Θεός στη δουλειά μου, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα μου βρει μια γυναίκα να παντρευτώ. Πιστεύω ότι ο Θεός με ελέησε, με ευλόγησε, με θεράπευσε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πιάσω δουλειά, θα μου βρει δουλειά. Σε όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες της ζωής μας, ποτέ μην αφήνουμε την απιστία να προπορεύεται. Ποτέ. Γιατί η μία απιστία φέρνει την άλλη. Και οι άλλοι φέρνουν την άλλη και προχωράει ο άνθρωπος. Αντί όπως θέλει ο Θεός, από πίστη σε πίστη, προχωράει από απιστία σε απιστία και εκεί είναι φοβερό. Φτάνει ο άνθρωπος να καταλήγει ο άνθρωπος ο άπιστος να πει δεν υπάρχει Θεός. Πώς να υπάρχει Θεός? Μην ξεχνάμε βέβαια ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι η πίστη είναι κατά χάριν. Ο Θεός θα μας δώσει και την πίστη. Άλλωστε ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και πίστης. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αναγεννήθηκες, σου δώσε πίστη. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό χαρακτηριστικό στη χριστιανική ζωή είναι η πίστη, να σκεφτούμε τον φυσικό άνθρωπο πόσο δυστυχισμένος είναι αν δεν έχει πίστη. Δηλαδή, πάω στο σπίτι μου, δεν πιστεύω ότι η Άννα μου έφτιαξε φαΐ καθαρό. Βρώμικο είναι. Θα πάθω δηλητηρίαση. Δεν τρώω. Δεν πιστεύω ότι άμα μπω στο αυτοκίνητό μου θα φτάσω. Πιστεύω ότι θα τρακάρω. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θα τρακάρω. Δεν μπαίνω. Δεν πιστεύω ότι το αν σας έρθα με πάει στο 10ο όροφο. Εγώ το έχω ζήσει. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι. Είμαστε στην Ουκρανία και εκεί τα αν σας έρθα συνήθως σταματάγανε. Και πήγαμε στο σπίτι μιας αδελφής που ήταν στον 12ο όροφο. Που από τι προσευχή έκανα από τη στιγμή που μπήκα μέχρι να φτάσει. Ενώ εδώ μπαίνω και ούτε προσεύχομαι ούτε τίποτα. Προσευχή να δεις και ήταν και σκοτάδι. Και προσευχή μπήκα μέσα. Λέω μήπω πόσοι μπαίνουμε μέσα, 4, 2 θα μπούμε. Γιατί θα μπείτε 2, 2 θα μπούμε. Βρέπετε 4 χωράει, 2 θα μπούμε εμείς, θα είμαστε σίγουροι. Και ήμουνα και λίγο παχής και λέω είμαι και παχής, τώρα πάω για 2 εγώ. Όχι, 2 θα μπούμε. Μετά στο δρόμο κούναγε καμιά φορά. Δεν συνηθισμένο. Όπ, σταμάτησε, έλεγα εγώ. Δυστυχισμένος, μόλις έφτασα πάνω και άνοιξε η πόρτα, βγήκα, ανακουφίστηκα. Και λέω έτσι είναι, αδελφοί, να ζει ο άνθρωπος σε απιστία. Ο φυσικός άνθρωπος. Φοβάται τα μικρόβια, φοβάται τους ανθρώπους, φοβάται τα δηλητήρια, φοβάται. Αυτός είναι ο φόβος της κόλασης. Φόβος κόλασης. Το ίδιο είναι και ο χριστιανός.
Φοβάμαι ότι ο Χριστός δεν με ακούει. Και μπορεί να μην το λέω, αλλά αυτό είναι απιστία. Φοβάμαι ότι ο Χριστός δεν θα ενεργήσει. Φοβάμαι ότι ο Χριστός δεν μου μίλησε. Φοβάμαι ότι ο Χριστός δεν με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Πώς δεν σε βάφτισε, δεν έψαλες, δεν μίλησες ξένες γλώσσες, δεν ήρθε η δύναμη σαν πάνω. Μήπως δεν είναι. Είναι η απιστία. Και η απιστία κάνει δυστυχισμένο το χριστιανό και ακόμη κάτι περισσότερο, αποτυχημένο. Αποτυχημένο. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει κάπου να εμπιστευτεί. Έτσι τον έχει φτιάξει ο Θεός. Πρέπει κάπου να πιστεύει. Πρέπει κάποιον να εμπιστεύεται. Και τότε, εάν ο χριστιανός δεν πιστεύει στο Θεό, τότε θα στρέψει το βλέμμα του στον ποιμένα, στους πρεσβυτέρους, θα στρέψει το βλέμμα του σε ανθρώπους και κοσμικούς ακόμη ζητώντας βοήθεια και βεβαίως θα φύγει από την μερίδα την αγαθή της ευλογίας και θα πάει στη μερίδα της κατάρας. Δεν εμπιστεύουμε τον Χριστό και εμπιστεύουμε τον αδερφό. Γιατί. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού είναι να μην εμπιστευόμαστε τους αδερφούς μας. Όχι να μην τους εμπιστευόμαστε γιατί δεν είναι καλοί. Καλοί και αγαθοί και άξιοι είναι. Αλλά δεν είναι ο Θεός. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Έχουν τα δικά τους προβλήματα. Τους δικούς τους μπελάδες. Μην ελπίζεις από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, αδελφοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πάντα θα το λέμε, δεν θα τον βλέπουμε περιμένοντας βοήθεια, θα τον βλέπουμε προσφέροντας βοήθεια. Θα τον βλέπουμε και λέμε τι να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Γνωρίζοντας ότι για σένα αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δόξα στον Θεό που έχει τον Χριστό και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μόνο για να προσφέρουμε και τότε θα είμαστε όπως θέλει ο Θεός χριστιανοί. Καλοί, ευλογημένοι χριστιανοί. Τώρα λοιπόν, για σκεφτείτε τώρα τον Αμός. Ενώ έβοσκε τα πρόβατα, έχει το Κύριο του λέει πήγαινε στο Ισραήλ. Τι πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος που παρατάει τα πρόβατά του, παρατάει τα σικάμινά του, παρατάει τις δουλειές του, όλα τα παρατάει για να πάει στο Ισραήλ και τι να τους πει. Πω, τι να τους πει. Από ουέ σε ουέ. Όλο κρίση. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάνε εάν το συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, για σκεφτείτε αδερφοί, να έρθει να έχει συγγενείς και να έχεις, για συγγενείς ήταν, και να μην τα πας και καλά. Να μην τα πας, να είσαστε και τσακωμένοι, να έχετε και διαφορές, να έχετε και προβλήματα. Και να έρθει ο Θεός και να του πει πήγαινε να τους κηρύξεις μετάνοια. Θα πας. Θα με λιθοβολήσουν αυτοί. Να το πω έτσι πως το σκέφτηκα. Να έρθει τώρα ο Κύριος και να σου πει ποιες άλλες εκκλησίες υπάρχουν. Διάφορα, αναγεννημένες. Ή και Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να σου πει ο Θεός πήγαινε και κήρυξε την Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα. Ποιος πάει. Ή πήγαινε για ακόμη περισσότερο. Λιγότερο, όχι περισσότερο, αλλά το ίδιο κακό. Πήγαινε σε μια άλλη εκκλησία Πεντηκοστής και πες τους «Ουε, κρίση Θεού». Πήγαινε σε μια Ευαγγελική εκκλησία και πες τους «Ουε». Δεν λέω ότι έχουν τίποτα οι άλλες εκκλησίες, αλλά λέω να σου το πει ο Θεός, θα πας. Δεν πας. Ή να το πω αλλιώς, πες ότι λέει σε κάποιον άλλον, να έρθει εδώ και να μας πει «Ουε, τούτο κάνε, το Κύριος θα σας κρίνει και τούτο, θα τον ακούσουμε». Μάντε άνθρωπε, σου στρίψε. Όμως του Αμός δεν το έχει στρίψει. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να καταλάβουμε ότι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο και το όνομά του είναι φορτίον, αλλά και το έργο του Θεού είναι ένα βάρος. Ένα βάρος. Δεν είναι εύκολο το έργο του Θεού. Έχει δυσκολίες. Έχει δυσκολίες αποδοχής. Γι' αυτό και το βέβαιο είναι ότι χωρίς το Χριστό έργο Θεού δεν υπάρχει. Είναι έργο ανθρώπινο πια. Το έργο του ανθρώπινου προσπαθείς με πονηριές, με ξυπνάδες, με ευγένειες, με οποιοδήποτε από αυτούς τους τρόπους που υπάρχουν μέσα στον κόσμο αυτό, γιατί αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιείς. Με κοσμικούς τρόπους να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θυμάμαι μια φορά που είχα μιλήσει με κάποιον και μου λέει «Εσύ λες να μην φοράνε παντελόνια οι γυναίκες». Λέω πως στις αδερφές, όχι, στον άμβονα το λέω. Μου λέει και δεν φοβάσαι μη σου φύγουνε. Λέω από μένα θα φύγουνε. Δεν κατάλαβα, λέω, τι αν φύγουνε, τι από μένα θα φύγουνε. Ή εγώ τους έφερα. Θα διάσει η εκκλησία. Λέω αδερφέ, αν αδειάσει η εκκλησία από αυτές τις κοπέλες που φοράνε παντελόνια, θα γεμίσει η εκκλησία από αυτές που δεν φοράνε παντελόνια.
Και από τα δύο προτιμώ το δεύτερο. Τέτοια λέω και λένε «σε πολύ φανατικός». Άλλος είχε πει «σ' όποια εκκλησία θέλετε να πηγαίνετε εκτός από την Κηφισιά γιατί έχει νόμο». Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος από άλλη εκκλησία και του λέω «βλέπεις να έχουμε νόμο». «Όχι», μου λέει, «αδερφέ, αλλά το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να μην τον κηρύττουμε και δεν προσβάλλουμε κανέναν». Και το σημαντικότερο, όταν λέμε κάτι από το Λόγο του Θεού, δεν το λέμε, αδερφοί, για να θίξουμε κανέναν, ούτε για να μαλώσουμε. Το λέμε γιατί το λέει η Γραφή. Και ποτέ δεν έχω στο μυαλό μου εκείνον ή εκείνον ή τον άλλον. Γιατί τότε δεν κάνεις κήρυγμα, τότε κοιτάς γύρω-γύρω και λες τι να πω για αυτόν, τι να πω για εκείνον, τι να πω για τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι όταν κηρύττει ο κήρυκας, και εγώ αλλά και όλοι, δεν βλέπουμε πρόσωπα. Είναι ένα θάμπομα μπροστά. Δεν μπορείς να δεις πρόσωπα. Πρέπει να έχεις την παρουσία του Θεού, πρέπει να είναι η παρουσία του Θεού μέσα σου. Όταν είναι η παρουσία του Θεού μέσα σου, δεν βλέπεις. Βέβαια, πολλές φορές ο Θεός δείχνει πάνω στον άμβονα, δείχνει πρόσωπα, κάνει zoom, μπαπ, ξαφνικά και μου δείχνει ένα πρόσωπο. Και μέσα από αυτό το πρόσωπο βλέπω πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όμως δεν μου τα δείχνει για να με ικανοποιήσει την περιέργεια, αλλά το δείχνει για να βοηθήσω, για να κάνω κάτι. Όχι συχνά, αλλά σπάνια, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα αρκετές φορές. Θέλω να πω λοιπόν ότι όπως ο αμός, έτσι όλοι μας. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε, δεν το λέμε ούτε για να ευχαριστήσουμε, ούτε για να δυσαρεστήσουμε ανθρώπους. Δεν απευθυνόμαστε στους ανθρώπους. Στο φίλο μου τον Πέτρο και στον Κώστα που τον αντιπαθώ. Και την αδελφή αυτή που πάει, που είναι πάρα πολύ καλή αδελφή, και άλλη που δεν είναι. Δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους. Και να το θέλουμε δεν γίνεται. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι να απευθυνόμαστε στο Θεό. Γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει. Ίσως, αλλά σας το λέω εγώ εξομολογούμενος, με έπιασε τώρα και εξομολογούμε, δόξα τον Κύριο. Ποτέ δεν κηρύττουμε πράγματα που δεν τα κάνουμε εμείς, που δεν τα κάνουμε στην οικογένειά μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω μη βάβει τα μαλλιά σου και η γυναίκα μου να έχει βαμμένα τα μαλλιά της και η κόρη μου, ή μην φοράς παντελόνια και να φοράει παντελόνια, ή πρόσεξε όταν πηγαίνεις στη θάλασσα να είσαι κόσμια, μην είσαι ολόγυμνη με μπικίνι, αυτά δεν είναι κοσμικά πράγματα. Θέλεις να πας να κάνεις ένα μπάνιο, να είσαι κόσμια. Δεν θα φορέσεις κανένα πανοφόρι, φόρεσε ένα ολόσωμο μαγιό. Καλό είναι να το αποφύγεις. Αλλά και αν πρέπει ή αν δεν μπορείς, να είσαι κόσμιος και κόσμια όπου πας. Να είμαστε κόσμοι. Αυτά λοιπόν τα λέμε γιατί ο Θεός τα λέει. Και δεν τα λέμε για τους ανθρώπους, τα λέμε για μας. Και τι είπα εγώ, τι λέω εγώ. Όταν καμιά φορά λέω, να φέρω ένα παράδειγμα, δεν ισχύει, δεν πρέπει να λέτε ψέματα. Και πιο μπροστά έχω πει εγώ. Εκεί ο έλεγχος είναι φοβερός μέσα μου. Πώς το λες αφού λες εσύ? Δεν του λέω ότι έχω πει ψέματα έτσι, ούτε σας έχω πει ποτέ μη λέτε. Αν και το λέω Λόγος του Θεού. Αλλά ελέγχεσαι. Και τότε το διορθώνω. Και λέω βέβαια και καμιά φορά, αν πέσουμε, δεν είναι προς θάνατο, θα μετανοήσουμε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Γιατί δεν μπορείς να κηρύττεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις. Χτυπάει μέσα σου, θα πάθεις συγκοπή. Χτυπάει μέσα το πνεύμα του Άγιου, βαράει ταμπούρλο μέσα. Μπορείς δηλαδή να κοροϊδεύεις, όχι τους ανθρώπους. Γιατί με το Θεό έχουμε να κάνουμε. Είναι ο Θεός εδώ. Και αν δεν είναι ο Θεός εδώ, τότε χαθήκαμε. Αν δηλαδή δεν κάνουμε τα πράγματα του Θεού, δεν πάθουμε στο το Σαούλ. Θα μας πει ο Σαούλ, γιατί από τη μέση. Έχω άλλον καλύτερο, το Δαβίδ. Και δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες ιστορίες. Κανείς μας. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Κανείς μας. Θέλουμε να είμαστε όλοι ευάρεστοι στο Θεό, να ευαρεστούμε το Θεό, να είμαστε ειλικρινείς, με αγάπη μιλάμε. Ότι γίνονται στη ζωή μας την προσωπική και λάθη και αμαρτία και όλοι άνθρωποι είμαστε. Αλλά μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό και βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Εκείνο όμως που πρέπει σήμερα να τονίσουμε, την πίστη. Μπορεί να πέσεις, μην χάσεις την πίστη σου. Μπορεί να είσαι ζωντανός, μη χάσεις την πίστη σου. Μπορεί να είσαι γεμάτος φωτιά Πνεύματος Αγίου, μη χάσεις την πίστη σου. Μην εμπιστεύεσαι πιο πολύ τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Στοπ τώρα. Όχι τον εαυτό σου να εμπιστεύεσαι, το Θεό θα εμπιστεύεσαι. Γιατί από πλήρης θα σε κάνει πάλι την εκεί ξεγάνωτο. Ο Θεός μπορεί να πάρει, μπορεί και να δώσει. Και παίρνει και δίνει. Θεός να μας φυλάει. Ο Αμός λοιπόν πήγε εκεί πέρα τώρα και πήγε, φαντάζομαι, τρέμοντας. Και γιατί το φαντάζομαι? Γιατί έτσι λέει και ο Παύλος. Ήρθα, λέει, σε εσάς Κορίνθοι με φόβο, με τρόμο. Και δεν προσπάθησα, λέει, να σας μιλήσω με σοφία, με ανθρώπινη σοφία καταπιστική, να σας πείσω.
Δεν είναι η δουλειά μας να σας πείσω. Δεν είναι αυτή η δουλειά που μου έδωσε ο Θεός. Να σε πείσω, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν άνθρωπο. Και το, δεν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, εγώ δεν ήρθα γιατί ξέρω ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά πώς πήγες, Παύλο? Με απόδειξη πίστεως και δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Αυτό θέλει και αυτό θέλουμε. Να συνεργεί ο Θεός. Δηλαδή, ακούς το λόγο του Θεού σήμερα, μια ώρα φεύγεις. Ναι, αλλά δεν είσαι μόνος μετά. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και στον ξαναφέρνει το Λόγο του Θεού και τον ξαναθυμάσαι το Λόγο του Θεού και σε ελέγχει ο Λόγος του Θεού και σε προτρέπει και σε ενισχύει και σε διορθώνει. Δεν σε αφήνει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο ήσυχο. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτό είναι το κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι εδώ να ακούσετε, να πιστείτε και δόξα στο Θεό. Τίποτα. Εδώ θα ακούσουμε και έξω θα πιστούμε. Έξω θα μας διδάξει το Πνεύμα το Άγιο. Και επίσης προσοχή, λέει η Γραφή, πάντε εσείς είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο βεβαίως μας διδάσκει και μέσα στην Εκκλησία με λογοσοφίας, με λογογνώσεως, με τα χαρίσματα. Αλλά δεν είδα η διδαχή του Πνεύματος του Αγίου μια ώρα το, με οι πέντε ώρες τη βδομάδα. Λιμονό μας. Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, τέσσερις μέρες από μια ώρα, τέσσερις ώρες, αντί και πέντε ώρες τη βδομάδα. Αυτό είναι. Αν ήταν αυτό, όλοι θα είμαστε τώρα στα μπουζούκια. Δεν είναι τέσσερις ώρες τη βδομάδα ή πέντε ώρες τη βδομάδα. Η διδαχή του Πνεύματος του Αγίου είναι 24 ώρες το 24ωρο. Και στον ύπνο σου θα σε διδάξει και στο ξύπνιο σου θα σε διδάξει και στη δουλειά σου θα σε διδάξει και στη ξεκούρασή σου θα σε διδάξει, παντού θα σε διδάξει. Και αν θέλεις μάλιστα να είσαι και πραγματικά και θέλεις να είσαι πραγματικά διδακτός του Πνεύματος του Αγίου επιπλέον, διάβασε και τη Γραφή και εκεί θα δεις τι γίνεται. Και να τη διαβάζεις με ζήλο. Με ζήλο. Και όποιος διαβάζει τη Γραφή, αδελφοί, σας τον δηλώνω, είναι βέβαιον. Έτσι θα πηγαίνει η ζωή του. Από ευλογία σε ευλογία. Αλλά να διαβάζεις κάθε μέρα. Όχι για 10 μέρες. Κάθε μέρα σε όλη τη ζωή. Να δεις πως θα αλλάξει η ζωή σου. Θυμάμαι που το λέγαμε αυτό στα παιδιά μου, όταν ήταν μικρά, διαβάζαμε όλοι μαζί, καθένας μόνος, και όλοι είχαν μάθει τη Γραφή τους, τη σημειώνανε, τη μουτζουρώνανε πιο πολύ, αλλά διαβάζανε. Και όταν μεγαλώσαν λιγάκι, ερχόταν και η Χριστίνα και μου λέει, ρε πατέρα, δεν πήγαμε καλά γιατί σταμάτησα να διαβάζω τη Γραφή. Σταμάτησα, μου λέει, και στη σχολείο και όλο προβλήματα. Όταν δεν διαβάζεις τη Γραφή, όλο προβλήματα θα έρχονται. Γιατί να μην ξεχνάμε, υπάρχει ο αντίδικός μας, ο διάβολος, που θέλει να μας βλέπει ο Θεός να αντιστεκόμαστε σε αυτόν και να υποτασσόμεθα στο Θεό για να φεύγει. Δεν είναι ένας εχθρός δύσκολος, παμπώνυρος. Είναι λοιπόν μεγάλο μυστικό να εμπιστευόμαστε το Θεό και τα λόγια Του. Να είμαστε αφιερωμένοι στον Κύριο για να βοηθήσει τα παιδιά μας. Και μετά από εκεί και πέρα είναι να υπηρετείς, από εκεί και πέρα είναι να... Ό,τι έργο σου έχει δώσει ο Θεός, στην οικογένειά σου, στη ζωή σου, στην Εκκλησία. Αλλά το πρώτος λίθος είναι η πίστης. Με αυτή την πίστη λοιπόν ξεκίνησε ο Αμός και δεν έλεγε πράγματα δικά του. Αλλά ό,τι του είπε ο Θεός. Και αρχίζει. Ούτω λέγει Κύριος δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής. Αυτό το που γράφει τρεις και τέσσερις, τρεις παραβάσεις και τέσσερις μάλιστα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ιδιωματισμός που δείχνει την κατεπανάληψη εκτέλεση της ίδιας αμαρτίας και μάλιστα από το κακό στο χειρότερο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό να κάνεις το ίδιο λάθος και το ίδιο λάθος και το ίδιο λάθος και να μην μετανοείς. Πολύ κακό. Όλο το ίδιο λάθος και να μην μετανοείς. Πολύ κακό, αδερφοί. Και να χειροτερεύει αυτό μάλιστα. Και να γελάς κιόλας. Και να αστειεύεσαι και να μην λογαριάζεις και το Λόγο του Θεού και λες δεν βαριέσαι τώρα. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί έχουμε μέλλον. Έχουμε αύριο, έχουμε μεθαύριο, έχουμε αντιμεθαύριο. Και το μέλλον θα είναι πόνος, θα είναι θλίψη, θα είναι καταστροφή, θα είναι ταλαιπωρία. Γιατί υπάρχει ο Θεός ο δίκαιος. Υπάρχει ο Θεός που όλα τα βλέπει. Όλα τα ξέρει, όλα τα ακούει. Δεν υπάρχει κάτι που για το Θεό είναι άγνωστο. Έρχεται λοιπόν ο Θεός τώρα και μιλάει στον Ισραήλ με τον Αμός τον προφήτη για τη Δαμασκό, για τους Συρίους. Τρεις φορές, τέσσερις φορές πάλι
Αλλά και πάλι, αδερφοί αγαπητοί, είναι αγαθός ο Θεός. Και προσέξτε πότε παίρνει την απόφαση να μην αποστρέψει πια την τιμωρία αυτής. Τώρα δεν κάνω πίσω. Μα είναι μακρόθυμος. Ναι, αλλά δεν κάνω πίσω. Γιατί? Γιατί υπάρχει επανάληψης. Και όχι μόνο επανάληψης, διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Η αμαρτία τους δηλαδή ήταν και επαναλαμβανόμενη και πολύ άγρια, πολύ σκληρή. Περιφρόνηση. Περιφρόνηση στο Θεό. Με κακία. Ηλώνησαν του Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Και θέλω να τονίσω και το εξής. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί τους Συρίους, την παλαιά εποχή, την παλαιά Διαθήκη, σαν ράβδο του θυμού για τον Ισραήλ. Και τους λέει πήγαινε και ταλαιπώρησέ τους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ξεπερνάνε τα όρια. Έχουν την εξουσία, αλλά είναι τόσο η κακία μέσα τους που γίνεται πολύ σκληρή. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη σκληρότητα. Να μην είμαστε σκληροί. Απαλοί και τρυφεροί και γλυκείς. Και πολλές φορές και φοβερή σκληρότητα. Εκεί ο Θεός λέει τέρμα, δεν σταματάω πια την τιμωρία και την κρίση. Θα τους τιμωρήσω εξάπατος. Και η τιμωρία μου θα είναι σκληρή. Και η τιμωρία μου, πρώτον δεν θα αλλάξω γνώμη και δεύτερον θα είναι πολύ σκληρή. Και συνεχίζει για τους Φιλιστέους. Και προσέξτε τι λέει, πάλι το ίδιο. Ούτω λέγει Κύριος δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας. Δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής. Πρώτον λοιπόν επανάληψη πάλι. Αλλά ποιο ήταν η αμαρτία της? Διότι εχμαλώτησαν το λαό μου εχμαλωσία τελεία. Όχι τον εχμαλώτησαν με εχμαλωσία, αλλά ξεπέρασαν κάθε όριο. Με τέλεια εχμαλωσία. Δηλαδή δεν του άφησαν ίχνος ελευθερίας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Γιατί πολλές φορές έχουμε υφισταμένους, πολλές φορές μιλάω για επαγγελματίες, αλλά και μιλάω και για χριστιανούς αδερφούς. Έχουμε πρεσβυτέρους, μην τους ταλαιπωρούμε πολύ. Είναι στην υπηρεσία μας, αλλά μην τους ταλαιπωρούμε. Βλέπουμε αδελφούς να κουράζονται στην υπηρεσία, στο καθάρισμα. Πάμε να τους βοηθήσουμε. Το κάνουν το έργο του Θεού καρδίας, αλλά όχι με τέλεια εχμαλωσία. Η δουλειά σου είναι αυτή. Δεν είναι η δουλειά του. Αλλά και στη δουλειά μας. Έχουμε μία κοπέλα που μας καθαρίζει το σπίτι. Έχω δει μία κυρία, δεν την κρίνω τώρα, αλλά για παράδειγμα το λέω κακό. Πω από μία φίλη μας, κοσμική. Παίρνει την κοπέλα, τη διαλύει. Τη διαλύει, λες και είναι, και της δίνει, ξέρω εγώ, 40-50 ευρώ πόσο δίνει. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς αντέχει αυτή η κοπέλα? Μην έχουμε εχμαλωσία τελεία. Μας έδωσε μία ελευθερία ο Θεός να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να έχουμε πάντοτε σπλάχνα στην καρδιά μας. Σπλάχνα. Η σκληρότητα έχει συνέπειες. Με σπλάχνα Χριστού. Μη διαλύουμε τους ανθρώπους. Μη διαλύουμε τους αδελφούς μας. Έκανε ένα λάθος ένας αδελφός. Άλλο παράδειγμα. Και σ' αδίκησε. Σ' αδίκησε πολύ. Ξέρω εγώ τι έκανε. Σου κλέψε το πορτοφόλι. Λέω, δεν ισχύουν αυτά. Μην τον πάρεις τώρα και τον βασανίζεις τον άνθρωπο. Θυμηθείτε την παραβολή του ανθρώπου που χρώσταγε μύρια τάλαντα, πως τον ελευθέρωσε ο Κύριος του όπως εμάς, και που του χρώσταγαν 100 δινάρια και τον έπνιγε και τον έβαλε και στη φυλακή. Και ο Θεός λέει, α, έτσι, πήγαινε στους βασανιστές. Πολύ επικίνδυνα πράγματα. Εχμαλωσία τελεία. Και κατ' επανάληψη, εδώ θα έρθει ο Θεός τώρα. Δεν θα αποστρέψω. Και είναι φοβερό αυτό να πει ο Θεός. Την τιμωρία σου δεν θα την αποστρέψω. Ό,τι και να κάνεις θα σε τιμωρήσω. Ό,τι και να κάνεις. Πιάστε τον, είπε σε αυτόν που του χρώσταγαν 100 δινάρια και τον έπνιγε. Πιάστε τον, δώστε τον στους βασανιστές μέχρι να πληρώσει και το τελευταίο λεπτό. Και ύστερα αφήστε τον. Μα αυτό δεν γίνεται. Σπλάχνα θέλει ο Θεός. Για να δούμε τώρα. Και εδώ τιμωρία μεγάλη. Συνεχίζει την προφητεία ο Αμός προς τους Φοίνικες, της Τύρου, την πρωτεύουσα την Τύρο. Δια τας τρεις παραβάσεις πάλι της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής, διότι παρέδωκαν το λαό μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ
και δεν θυμήθησαν την αδελφική συνθήκη τους. Και υπήρχε αδελφική συνθήκη μεταξύ της Τύρου και του Ισραήλ, αν θυμάστε το Σολομών και το Δαβίδ, το Σολομώντα και το Δαβίδ, που έχτισαν το ναό και τους είχε βοηθήσει ο βασιλιάς της Τύρου. Μετά η Τύρος, χωρίς να λογαριάσει την αδελφική συνθήκη των πατέρων τους, πούλησαν σε αιχμαλωσία τελεία το λαό Ισραήλ. Γλιτώνεις. Και να είμαστε ευγνώμονες, αδελφοί. Ευγνώμονες. Μας βοηθάει κάποιος, μην το ξεχνάμε, μην το θεωρούμε δεδομένο. Πολύ σοβαρός. Βοήθησε, είναι δίπλα σου, είναι υποχρεωμένος να το κάνεις. Ας πρόσεχες, άλλοι λένε. Ας μην το έκανες. Ας το σκεφτόσουν. Δεν είναι λόγια αυτά. Να είμαστε ευγνώμονες. Βλέπεις ότι ο άλλος σε βοήθησε. Δείξ' του τι λέει. Δεν μπορείς να τη δείξεις πιθανόν με έργα. Δείξ' του τα με λόγια. Έκφρασε την ευγνώμονη. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Κύριος να σε ευλογήσει. Όχι να θυμώνεις και από πάνω. Πόσο φοβερό είναι ο αγνώμων άνθρωπος. Την αδελφική συνθήκη, λέει, τη λησμόνησαν και πούλησαν στον Εδόμ με τελεία εχμαλωσία τον λαό μου Ισραήλ. Δεν γλιτώνεις από την τιμωρία. Και ξέρετε, θέλω να το τονίσω μια φορά ακόμη. Είναι φοβερό να σου πει ο Θεός δεν γλιτώνεις από την τιμωρία μου. Φοβερό. Φοβερό, πολύ φοβερό, δεν είναι? Και εκεί που είναι σοβαρά τα πράγματα, οι αδελφοί, είναι στην οικογένεια. Το παιδί να είναι αγνώμων στους γονείς. Να μην τους σέβεται, να τους αντιμιλάει, να τους φωνάζει. Να αγριεύει. Θεός, λυπάται. Λυπάται. Ξέχασες ότι είναι πατέρας, ότι είναι μάνας. Μα γέρασε. Και επειδή γέρασε. Και επειδή γέρασε, πιο πολύ τώρα έχει ανάγκη. Όσον ήταν νέος και νέα, σε βοήθαγαν. Τώρα... Ή άντρας σε γυναίκα. Με εσύ γυναίκα ξέρεις τι μου έκανες. Ό,τι και να σου έκανε τώρα, δόξα στο Θεό. Γίνεσαι σκληρός. Ξέρεις τι μου έκανες εσύ άντρα. Ό,τι και να σου έκανε τώρα, δόξα στο Θεό. Να μάθουμε να συγχωρούμε, αδελφοί. Να μακροθυμούμε. Να είμαστε ελεήμονες για να είναι ελεήμον και ο Θεός σε μας. Να είμαστε μακρόθυμοι για να είναι μακρόθυμος και ο Θεός σε μας. Μην θυμόμαστε τις παλιές αμαρτίες. Εγώ έχω ζητήσει από τον Θεό και μου έχει κάνει αυτή τη χάρη. Κύριε, κάνε με να ξεχνάω. Όχι να μην θυμάμαι, να ξεχνάω, να μην ασβήνεται από το μυαλό μου. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Και ενώ λες, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί, αλλά δεν μπορώ να του μιλήσω. Δεν έχω τίποτα με αυτόν. Μόλις τον βλέπω όμως ανακατεύονται τα ντερά σου. Ανακατεύονται τα ντερά μου. Κάτσετε. Δεν έχεις τίποτα, μόλις τον βλέπεις τραβομουτσουνιάζεις. Χάνει τη χαρά σου. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Να προχωρήσουμε στους Εδόμ. Τώρα πάμε λίγο περισσότερο. Ο Εδόμ, να θυμηθούμε ότι είναι ο Ισάφ που ήταν αδελφός του Ιακώβου. Δηλαδή συγγενής φίλοι, λέει η Γραφή. Ούτω λέγει Κύριος δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας. Τώρα πάει πιο συγκεκριμένα. Δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, διότι πρώτον κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν ρομφέα. Τώρα με τον αδελφό σου τα βάζεις. Τον κατεδίωξε εν ρομφέα. Δεν ξέρω αν τον έφτασε, αλλά τον κατεδίωξε. Καταδιώκουμε ο ένας τον άλλον, ναι. Αγαπάμε και υπηρετούμε και σεβόμεθα και φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, ναι. Η εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Πρώτον λοιπόν, κατεδίωξε τον αδελφό του εν ρομφέα. Δεύτερον, υθέτησε την ευσπλαχνία αυτού. Δηλαδή, ο αδελφός έχει σπλάχνα για τον αδελφό του. Όλοι είναι από τη φύση έτσι. Τον αδελφό μας τον αγαπάμε. Συγγενείς μας, αίμα μας λένε οι άνθρωποι. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, υθέτησε την ευσπλαχνία που εγώ του έχω βάλει στην καρδιά και μάλιστα από στο ασυνείδητο. Όχι με τη λογική, ούτε με την εξήτηση της προσευχής. Τον αδελφό μου τον αγαπάω, την αδελφή μου την αγαπάω και ο αδελφός μου με αγαπάει. Υθέτησαν, λέει, αυτή την ευσπλαχνία, την αδελφική. Ο θυμός αυτού κατεσπάρατεν ακαταπαύστος. Oh. Δηλαδή θυμωμένος και κατασπάρατε χωρίς τελειωμό. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός ήσυχο. Δεν μπορεί να τον αφήσει ο Θεός ήσυχο. Οργίζεστε, λέει η Γραφή, και μην αμαρτάνετε.
Εδώ οργίζονται και κατασπαράτουν ακαταπαύστος. Εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Μου είχε πει κάποιος, εγώ είμαι ελέφαντας. Του λέω, δεν κατάλαβα, δεν ξεχνάω ποτέ. Γιατί βρε παιδί μου δεν ξεχνάς? Δεν ξεχνάω ποτέ. Εμείς λέμε ότι είμαστε πρόβατα και ξεχνάμε. Αμήν αδερφοί, όλα τα ξεχνάμε. Ο Απόστολος Παύλος τι ωραία που τα λέει. Τα μένω πίσω λησμονών. Τα ξέχασες όλα, όλα τα ξέχασα. Και τους διωγμούς και τους λιθοβολισμούς και τις συκοφαντίες, όλα τα ξέχασα. Και τις ευλογίες, όλα τα ξέχασα. Δεν με νοιάζουνε τα πίσω. Δεν έχουν ενδιαφέρον πια τα πίσω. Τι είπε, τι μου είπε, τι έκανε, γιατί το έκανε, πώς το έκανε και θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Εμένα ένα με νοιάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις τα έμπροσθεν εγώ θα επεκτείνομαι και θα τρέχω. Στα έμπροσθεν θα επεκτείνομαι. Εμείς πολλές φορές στα όπισθεν επεκτεινόμεθα. Και θυμόμαστε και λεπτομέρειες. Μου κάνεις και αυτό, μη κάνεις και εκείνο. Και εκείνο δεν το ξεχνάω. Και τ' άλλο δεν το ξεχνάω. Όχι, ο Παύλος λέει, όχι, αυτά τα ξεχνάω. Στα έμπροσθεν τρέχω. Και τρέχω για να πάρω το βραβείο της ανοκλήσεως. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Μόνο να πάρω το βραβείο της ανοκλήσεως. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ και θέλω καταφάγει τα παλιάτια της Βοσόρας. Δεν γλιτώνει και ο Εδώμ. Τώρα πάμε για τους Ιούς Αμών. Οι Ιούς Αμών και Μωάβ είναι τα παιδιά του Νόε. Ο Μωάβ και ο Αμών. Για να διαβάσουμε τώρα για τον Αμών. Δια τας τρεις παραβάσεις των Υιών Αμών και δια τας τέσσερις δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια αναπλατείνωση το όριον αυτών. Το είναι τώρα το κέρδος. Αγαπάει το κέρδος. Κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Και όχι μια φορά, συνέχεια. Και από εδώ θα πάρω, και από εκεί θα πάρω, και από εκεί θα πάρω, και από εκεί θα πάρω, και από εδώ θα κλέψω, και από εκεί θα εκβιάσω, και από εκεί θα ταλαιπωρήσω. Και διέσχιζε μέχρι και τις εγκυμονούσες. Μα θα αποστρέψει την τιμωρία ο Θεός? Μη γέννητο, μη γέννητο. Είναι που φτάνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα λεφτά, αγαπάει το κέρδος. Αγαπάει το χρήμα, δεν σταματάει πουθενά. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Μάθε να δίνεις. Είναι το φάρμακο. Αν θέλεις να γλιτώσεις από την τσιγκουνιά και από το να είσαι φιλοχρήματος, αγάπησε να δίνεις. Στην αρχή θα δώσει δύσκολα, δεν πειράζει. Εδώ βάλε νόμο. Στον εαυτό σου όμως. Γιατί νόμο ο καθένας μπορεί να βάλει ελευθέρως μόνο στον εαυτό του, όχι στους άλλους. Στον εαυτό μου μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Να κάνω κουτσό, να περπατάω με ένα πόδι. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Για τον εαυτό μου δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, μόνο στο Θεό. Αλλά να βάλω νόμο στους άλλους, ποτέ. Η συμβουλή του Θεού είναι, θέλεις να κερδίσεις από την ευλογία του Θεού και να διώξεις μακριά την αγάπη στο χρήμα και στο κέρδος και να μην φτάσεις σε άνομες και δραματικές καταστάσεις που θα είναι εις βάρος σου. Δίνε, μάθε να δίνεις. Μάθε να δίνεις. Και ο άνθρωπος που μαθαίνει να δίνει, ξέρει να δίνει και αγάπη, ξέρει να δίνει και προσευχή, ξέρει να δίνει γιατί μέσα στην καρδιά του έχει πολύ αγάπη από το Θεό. Και να σας πω κάτι, όποιος δίνει περισσότερα έχει. Εσκόρπισε, λέει, στους πέντες, έδωκε στους πέντες, εσκόρπισε. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, παρακολουθεί. Και όπως πιστεύουμε ότι μας ακούει, πιστεύουμε ότι και ενεργεί. Αμήν, ενεργεί ο Θεός. Τι να σας πω, ενεργεί ο Θεός. Δεν λέω να είμαστε σπάταλοι, αντιθέτως μάλιστα. Δεν λέω να είμαστε άσωτοι, αντιθέτως μάλιστα. Θα κάνουμε καλή οικονομία όλων των δώρων και των χαρισμάτων που μας έχει δώσει ο Θεός. Αλλά όχι καλή οικονομία για μας, καλή οικονομία για τους άλλους. Καλή οικονομία για τα πράγματα του Θεού, για το έργο του Θεού, καλή οικονομία. Πάμε τώρα και στο Μωάβ.
Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Τον αθεόφοβο. Όχι μόνο τους νίκησε, αλλά τους διαπόμπευσε κιόλας. Πήρε τα οστά και τα κάψε, γιατί δεν μείνει τίποτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσει. Δεν θέλω να ξανακούσω. Σκίζω και τις φωτογραφίες. Δεν θέλω. Τόσο άνθρωπος σκληρός. Δεν θέλεις. Δεν θέλω. Μα συγγνώμη. Δεν θέλω. Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Αυτόν τον έχει συγχωρέσει ο Θεός. Εσένα δεν ξέρω αν έχει συγχωρέσει ο Θεός. Εμένα. Που δεν συγχωρούμε. Αυτό το τελευταίο ίσως είναι από τα πιο σοβαρά, αδερφοί αγαπητοί. Δεν συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε. Εγώ δεν συγχωρώ. Εγώ γράφω. Μα με έλεγα και εγώ κάποτε πριν έρθω στον Χριστό. Έτσι και γυαλίσει το, ραγίσει το γυαλί, δεν φτιάχνει. Είναι να μην μου χαλάσει η καρδιά με έναν άνθρωπο. Αυτό όμως το λέει ο κόσμος. Το λέει ο χριστιανός. Του χριστιανού δεν του χαλάει ποτέ η καρδιά. Ποτέ δεν ραγίζει το γυαλί. Και αν ραγίζει θα πάρουμε καινούριο τζάμι. Να βάλουμε, θα τα αφήσουμε ραγισμένο, χαζί είμαστε. Ποτέ δεν σκληραίνει η καρδιά μας. Ποτέ. Τουλάχιστον ποτέ δεν πρέπει. Γιατί το λέω το πρέπει, γιατί πολλές φορές έχει σκληραίνει η καρδιά μου και όλων μας πιθανόν. Μακάρι κανενός σας. Αλλά τι κάνουμε, τρέχουμε να αγοράσουμε καινούριο τζάμι. Πηγαίνουμε στην προσευχή, Κύριε ευλόγησε, βοήθησέ με, συγχώρεσε, ελέησέ με και μετά από αγώνα, καλό αγώνα που αρέσει το Θεό, ελευθερώνει το άνθρωπος και δοξάζει το Θεό. Αμήν αδερφοί. Μετά όμως δεν θα το διαβάσουμε, είναι για την επόμενη Δευτέρα. Μετά λέει ούτω λέγει ο Κύριος για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Εκεί οι αμαρτίες είναι τελείως διαφορετικές. Για μένα τον Ιούδα είναι η παράβαση και η ανομία από το Λόγο του Θεού, για δε τον Ισραήλ είναι οι αδικίες, οι κοινωνικές αδικίες. Οι αδικίες προς τους φτωχούς, οι αδικίες γιατί ήταν μια περίοδος της ευημερίας αυτή που ήταν βασιλιάς, όπως τον λέγαμε, είπαμε, ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς. Ήταν 41 χρόνια βασίλευσε και υπήρχε ευημερία. Εκεί μέσα στην ευημερία πρέγανε την ευκαιρία κάποιοι, όπως γίνεται πάντα, πλούτησαν εκμεταλλευόμενοι τους άλλους. Και είναι φοβερό να πλουτίζεις φτωχαίνοντας τον άλλον. Τον κλέβεις δηλαδή. Φοβερό. Ένα τον αδικείς. Όμως με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα θα γίνουν τα πράγματα πιο σοβαρά. Δεν θα είναι μόνο αμαρτίες φυσικές και ανθρώπινες, αλλά θα είναι πια αμαρτίες πνευματικές και χριστιανικές θα λέγαμε. Ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Αμήν.